Οδυσσέα. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας, της πρώτης ημέρας μετά τις διακοπές του Πάσχα, γιατί χθες είχαμε δύο πιστόλια. Οι τα Jazz θα αντιμετωπίσουν τους Dari Dari. Σε ένα παιχνίδι που και για τις δύο ομάδες έχει πολύ μεγάλη σημασία στην προσπάθεια που καταβάλουν για την πρόκρισή τους στα play-off. Ή τα Jazz είναι σε λίγο καλύτερη μοίρα. Η Dari Dari είναι στο όριο και περιμένουμε να δούμε ένα derby σήμερα μεταξύ δύο ομάδων που το θέλουν πάρα πολύ. Το σημερινό παιχνίδι και θα κρίνει πολλά και για τις δύο. Ξούλος στην πρώτη επίθεση των Dari Dari, αστοχή, επιθετικό rebound από τον ίδιο. Θα κερδίσει ένα φάουλ χαμηλά. Αν πρόλαβα να δω καλά, το φάουλ το έχει κάνει ο Γασπαράτος. Την μπάλα πάει στον Πίπα στη γωνία. Πίπας πέρασε. Αστοχή, rebound αμυντικό. Και ο Λευτέρης Αρής θα περάσει την μπάλα στον Καβούλα, ο οποίος με ανάποδο lay-up σκοράρει για το 2-0. Αυτό είναι το πρώτο καλάθι για τον Τζαζ, η οποία είναι μια ομάδα που αρέσκεται στο να πηγαίνει ψηλά τα παιχνίδια της. Συνήθως οι αγώνες του Τζαζ έχουν μεγάλα σκορ. Και επίσης το εντυπωσιακό στοιχείο για την ομάδα αυτή είναι ότι είναι πολύ ασταθής, μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε. Ενδεικτικά έχει κερδίσει και τους Orlando Tragic αλλά και τους Tech Bundy, και από την άλλη μπορεί να χάσει και οποιοδήποτε. Είναι μια ομάδα roller coaster. Αντώνης Αρής. Εδώ έχει κάνει επιθετικό φάουλ καθαρό με το χέρι, έχει σπρώξει, σκοράρει συνέχεια, αλλά νομίζω ήταν οφθαλμοφανές το επιθετικό. 4-0 για τον Τζαζ. Φίλος. Η πάσα του προς τον ψηλό, τον Αποστολόπουλο, ο οποίος δεν μπόρεσε να πιάσει την πάσα, ήταν και δυνατή η παλιά. Συνεπώς η κατοχή περνάει στο Τζαζ, που μέχρι στιγμής το έχουν πάει καλά το παιχνίδι, προηγούνται με 4-0, έχουμε πιο δυνατά. Αντώνης Αρής σουτάρει και για τρεις αυτή τη φορά, δεν θα τα καταφέρει. Σιβαχτάκης για τον Ξούλο. Ξούλος περνάει, lay-up, καλάθι και φάουλ. 4-2 από τον Ξούλο, ο οποίος επιτέθηκε απέναντι σε όλη την άμυνα των Τζαζ, που είχαν κλείσει μέσα στο ζωγραφιστό σαν τις μέλισσες. Παρ' όλα αυτά επιτέθηκε και με ένα πολύ γερό πάτημα κέρδισε το πλεονέκτημα ο Ξούλος και έχει την ευκαιρία με τη συμπληρωματική βολή να μειώσει τον πόντο. Δεν θα το πράξει. Αμυντικό rebound. Για του Λευτέρη Σαρή, στα πόδια του Λευτέρη Σαρή και περνάει εκτός από τις επιθέσεις. Είναι για τους Dari Dari. Σουτάρει ο Ξούλος, αστοχή. Rebound από ποιον, από τον Λευτέρη Σαρή μετά από περιπέτεια. Κασπαράτος κρατάει την μπάλα. Καβούλας βγάζει στον Αντώνη Σαρή. Πολύ δυνατά πάει προς τα μέσα. Δυνατό φάουλ από τον Βαχτάκη προκειμένου να τον σταματήσει. Ο Σαρής, ο οποίος είναι ένας παίχτης που θα λέγαμε τα κάνει όλα και συμφέρει, γιατί είναι πολύ καλός και από μακριά, αλλά με τον όγκο του μπορεί πολύ εύκολα να πάει πολύ κοντά στο καλάθι και να τελειώνει τις φάσεις. Είναι καλός και στο post, είναι καλός και στη διήθεση. Και σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια είναι στους διακριθέντες τον Ιτα Τζαζ. Αντώνης Αρής. Και καλός στερβολών, όπως
αποδεικνύει με τις δύο εφόγες. Τώρα 6-2, διαφορά στους 4. Ξούλος, σουτάρει για 3. Ο Ξούλος, ο οποίος έχει μπει αποφασισμένος να πάρει αποφάσεις και να ηγηθεί στην επίθεση. Έχασε το σούτ αλλά έκλεψαν την μπάλα η Γλάρη και με το ανάποδο λέει από στη Βαχτάκη δεν μπορούν να μειώσουν, αλλά είναι εκεί ο Αποστολόπουλος. Θα σηκωθεί και θα σκοράρει για το 6-4. Ο Ψηλός τελειώνει την φάση από κοντά και μειώνει και πάλι στους 2. Σαρίς, σουτάρει για 3, είναι άστοχος. Ψηλά όμως ο Έπερος, Σαρίς, ο Λευτέρης, Καβούλας, Λευτέρης, Σαρίς από τα 6 μέτρα μέσα. Νομίζω ήταν 2 το σούτ, ήταν από τα 6 και κάτι, ελαφρώς μέσα από το τρίποντο. Τύπας. Πολύ δύσκολο καλάθι, εντυπωσιακό καλάθι από τον Ντούλε για το 8-6. Θέλει να πατήσει ο Αντώνης Σαρίς, το μας παίρνει φρενήρι ρυθμό Αντώνης Σαρίς, ένας υπέροχος παίχτης. 16 γίνεται το σκορ σε ένα ωραίο μάτς στο ξεκίνημα. Θέλουμε να δούμε ένα ωραίο μάτς για να συνέλθουμε από αυτό που είδαμε πριν. Τύπας για 3. Αστόγησε μπάλα, του έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Αμυντικό rebound από τον Καβούλα. Εδώ ο Καβούλας κάνει το control, η μπάλα βρίσκει στα πόδια του. Ετοιμάζεται ο Γεωργούτσος να μπει στο μάτς αντί του Αποστολόπουλου. Θα κάτσει στον πάγκο για να πάρει ανάσες. Αλλαγή προσώπων, αλλά όχι σχήματος. Πεντάρι βγαίνει, πεντάρι μπαίνει. Ξούλος αργά κατεβάζει την μπάλα και δείχνει το σύστημα. Ο Στεργίου στον πάγκο δίνει οδηγίες. Ο μεγάλος άτυχος της φετινής σεζόν. Ο Βαχτάκης πέρασε. Καλή πάσα έξω στον Ξούλο. Θα σουτάρει για 3 και θα το βάλει βεβαίως. 19 από τον Ξούλο που μειώνει τον πόντο. Καβούλα. Για τον Σαρή, ο οποίος βγάζει και πάλι στον Καβούλα. Καλή έξτρα πάσα. Ο Λευτέρης Σαρής είναι καλός από τις γωνίες, τώρα δεν μπορεί. Συμβαχτάκης μαζεύει το αμυντικό rebound. Στον πόντο το παιχνίδι και βλέπουμε ωραίο μπάσκετ αυτό το πρώτο. Βήματα έχουμε εδώ από το Συμβαχτάκη. Τα είδε και τα σφύριξε αμέσως ο πολύπυρος κύριος Κλέρας. Έχουμε time out, γυρίζουμε σε λίγο. Ανδρέα. Βάλα. Βάλα στα χέρια του. Βαντάρι με τον Σαλαφτάγε. Πάσα. Βαρκάουλ. Και βολές. Και τώρα ο Έτερος Γασπαράτος, ένα δύσκολο σουτ
έβγαλαν την άμυνα εντάρι-ντάρι και γρήγορα θέλω να φύγω στο ανοιχτό γήπεδο. Πάπα Μιχαήλ πήγε για κάτι εντυπωσιακό. Δεν τα κατάφερε. Και τώρα από την άλλη πλευρά θέλω να τρέξει το εντάρι-ντάρι. Το λέει από το Γασπαράτο και το καλάθι για το 12-11 από την ασίστ του Λαμπρόπουλου. Σιβαχτάκης για τον Μπίπα, σουτάρει για τρεις, είναι άστοχο. Rebound αμυντικό και γρήγορη πάσα του για τον Λαμπρόπουλο. Layup Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, ένα όνομα με βαριά κληρονομιά. Κάνει το σκορ 14-11. Στο συν 3 οι Τζαζ, οι οποίοι ανταπεξέρχονται στο σερί τον Ντάρι Ντάρι και παίρνουν και πάλι στο σκορ. Ξούλος παίρνει ένα screen από τον Γεωργούτσο, επιλέγει να μην του πασάρει αλλά να εκτελέσει από το high post. Είναι άστοχος. Και γρήγορα στην άλλη πλευρά ο Γασπαράτος. Και το shoot για 2 από τον Λαμπρόπουλο για το 16-11. Ο Λαμπρόπουλος στέλνει τους Jazz στο συν 5. Τύπας για 2 στο key. Rebound από τον Γεωργούτσο. Πάσα έξω για τον Ξούλο που αστοχεί στο τρίποντο. Rebound αμυντικό και γρήγορα θέλουν να μετατοπίσουν το παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Κοιτάξτε πόσο άμεσα θέλουν να επιτεθούν. Ο Βαγενάς βάζει την μπάλα στο παρκέ, πάρα πολύ δύσκολο σουτ, δεν τα καταφέρνει. Και από την άλλη τώρα θέλουν να τρέξουν. Ντάρι Ντάρι φρενίζει ρυθμό στο μάτι. Ξούλος, καλή άμυνα, φάουλ για βολές από το Μιλωνά. Το σκορ και βολές τώρα για τον Ξούλο που είναι ο κινητήριος μοχλός στην επίθεση τον Ντάρι Ντάρι. Έξω η πρώτη από τον Ξούλο, τούβλο. Παραμένει το 16-11. Ακούστηκε το γκντου. Πολύ άσχημα εκτελεσμένη η πρώτη βολή. Η δεύτερη στο στόχο. 16-12. Κόσκα. Και τώρα Γασπαράτος. Πέρασε ο Γασπαράτος, φράκαρε με τον αντίπαλό του. Έκλεψε την μπάλα ο Στιβαστάκης, πάει σε ένα κάτι σαν lay-up, κάτι σαν floater, τέλος πάντων κάτι σαν shoot. Ούτε θα μπορούσε να καταλήξει στο στόχο. Βαγενάς, πάει μέχρι μέσα, κλέβει ο Γεωργούτσος, επιβιασμός από την άλλη για τους Ντάρι Ντάρι. Ξανά Στιβαστάκης, ούτε τώρα, επιθετικό rebound από τον Ξούλο, airball και τεχνική ποινή. Τεχνική ποινή σε ποιον? Σε παίχνει τον Τζαζ. Στο Βαγενά. Νομίζω στο Βαγενά έχει δοθεί τεχνική ποινή. Ο Βαγενάς είναι που έχει δοθεί την τεχνική ποινή. Διαμαρτυρήθηκε σε έντονο ύφος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, μάλλον για την προηγούμενη φάση. Στιβαχτάκης ευστοχή. Κάνει το σκορ 16-13. Την μπάλα φρονώ ότι είναι για τους Τζαζ. Πράγματι, γιατί είχε κάνει airball ο Ξούλος πριν δοθεί η τεχνική ποινή. Βαγενάς, αυτός αναλαμβάνει το κατέβασμα της μπάλας. Πασάρει χαμηλά στον Κώστα. Ξανά ο Βαγενάς. Πάσα στην καβούλα, πήγε για μια δύσκολη πάσα να περάσει το Λαμπρόπουλο. Βαγενάς κλείστηκε.
μπήκε πάσα, Γασπαράτος, πέρασε, πήρε φάουλ, βολές. Παραμένει το 16-13. Τώρα. Συμβαστάκης θα το βάζει. Σούλος για τρεις. Είναι άστοχος με πάνω από την καβούλα. Side step και εκτέλεση για 3. Πολύ μεγάλο σούτ από τον Καβούλα. 20-13. Στο σύν 7 για πρώτη φορά έτσι. Τσιβαχτάκης. Δεν έχουμε την κοντέλη να δώσει φάουλ. Ο Λαμπρόπουλος το κάνει. Και έτσι εκτέλεσε βολές στον αντιπαλό του Τσιβαχτάκη. Και κατοχή για τους Τζαζ. Λαμπρόπουλος. Βήματα. Και απομένει μισό δευτερόλεπτο. Τέλος δεκαλέπτου, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Περισσαρή για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Η μπάλα κάπου έχει βρει στο Βαγενά, ο οποίος ζητάει αλλαγή. Παραπάτησε, δεν ξέρω τι έγινε. Αποσύρε το Βαγενάς. Επαναφορά με τον Λευτέρη Σάρη να παίρνει την μπάλα. Παίρνει και ένα σκρίν από τον Γασπαράτο, δίνει στον Κώστα. Περνάει χαμηλά στο Γασπαράτο, είναι με τον Πίπα. Το σουτ για 2, άστοχο. Rebound από τον Αντώνη Σάρη. Πέρασε. Ένα σουτ για 2, είναι άστοχο. Από τον Κώστα κι άλλο και από τον rebound. Γεράσιμος Γασπαράτος. Και τώρα ένα σουτ πολύ κακό, έρμπολ. Τι πάει. Σταυρωτές από τον Πίπα, ο οποίος αστοχεί, rebound από τον ίδιο, όντας πεσμένος. Την μπάλα είναι για τους Ντάρι Ντάρι εδώ.
το πείσμα του Πίπη, του Πίπα, ο οποίος εδώ ο χρόνος πρέπει να ανανεωθεί και να πάει στο 14, γιατί η μπάλα έχει βρει Στεφάνη, σωστά. Πίπα στην επαναφορά. Παπα Μιχαήλ πέρασε, πολύ ωραία πάσα, Αποστολόπουλος για το 20-17. Ωραία συνεργασία και από τις 7 η διαφορά πέφτει στους 3. Με τον Αντώνη Σαρή. Μέσα η πρώτη, 21-17. Μέσα και δεύτερη, 22-17. Για τον Πίπα. Πίπας περνάει. Ο Μιχαήλ στάρει για 3 με ταμπλό άστοχο. Πίπας πήγε να κάνει κάτι εντυπωσιακό, δεν τα κατάφερε. Κασπαράτος θέλει να τρέξει. Ωραία είναι η πάσα στο Λαμπρόπουλο. Λαμπρόπουλος μέχρι το layup, 24-17. Τους Ντάρι Ντάρι με αυτό το μακρινό σούτ από τον Ντούλα ήταν επιτακτική ανάγκη. Κασπαράτος αστοχή και τώρα εκδιασμός στη Βαχτάκη, σπάει μέχρι τον drive, καλάθι 24-22. Να οι Ντάρι Ντάρι πως άμεσα σβήνουν το handicap τον αντιπάλων τους. Σουτάρει ο Λαμπρόπουλος αστοχή. Rebound από τον Κόστο. Περνάει στο Ταφτάκι, καλάθι και φάουλ. Πολύ εντυπωσιακό καλάθι από τον Αντώνη στη Βαχτάκη, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Και 54 για να τελειώσει το ημίχρονο, 24 όλα εδώ στο γήπεδο της ΕΑΠ. Σε ένα παιχνίδι πάρα πολύ ανταγωνιστικό τώρα. Προηγήθηκαν μέχρι και το συν 7 δύο φορές, 20-13 και 24-17 η Τζαβ. Τώρα όμως οι Ντάρι Ντάρι ετοιμάζονται να περάσουν μπροστά με τον Στιβαχτάκη. Όχι, δεν θα συμβεί αυτό, γιατί σπατάλησε την συμπληρωματική βολή. Βαλέ Αγούλας. Περνάει ο Λαμπρόπουλος, αστοχή. Και τώρα Πίπας με την μπάλα. Του πήγε για λίγο το κοντρόλ. Επανήλθε, εκτέλεσε το βαλέ. Σε καλό του βγήκε αυτή προς στιγμή είναι απώλεια της μπάλας. Ουσιαστικά μπέρδεψε την άμυνα και βρήκε πρόσφορο έδαφος να εκτελέσει. 24-26. Η απάντηση δεν θα έρθει εδώ. Υπάρχει όπως επιθετικό rebound από τον Γασπαράτο. Λευτέρης Αρής θα βγάλει έξω στον Μιλωνά. Ξανά ο Λευτέρης Αρής τρακάρει με τον προσωπικό του αντίπαλο. Και εδώ, επειδή δεν είχε προλάβει να στηθεί ο Ντούλας,
έκανε φάουλ. Μέσα η πρώτη, 25-26 το σκορ. Από τον Λευτέρη Σαρή ξεκολλάει τους Ιτα Τζαζ που είχαν μείνει χαμηλά. Μουσί 6-26 γίνεται το σκορ. Πίπας. Εδώ. Απίστευτο καλάθι από τον Πίπα, τι έβαλε ο άνθρωπος. Την ώρα που προσγειωνόταν στο έδαφος πρόλαβε και την πέταξε νομίζω. Και από την άλλη μπάλα φτύνει τον Σαρή. Εδώ μια φάση που είναι πολύ τυχερή και μια που είναι πολύ άτυχη η Τζαζ. Τι ο Αστάκης βγάζει στον Πίπα. Προσποιήσεις. Ωραία η πάσα έξω, καλή κουρδωρία. Σούλος για τρεις, όχι. Rebound από τις Jazz. Και γρήγορα ο Καβούλας. Κάτι φάουλ έξυπνα για να σταματήσει τον εφηδιασμό ο Αντώνης Βαχτάκης. Μια αλεπού τον παρκέ, πολύ έξυπνος παίχτης. Μάτα ρε. 26-28 το σκορ. Πάσα του, κυκλοφορία για να φτάσει μπάλα στο Γασπαράδο που εκτελεί πολύ κακό το σούτ, τριμπάουν αμυντικό έρμπολ στη Βαχτάκη με την μπάλα. Στη Βαχτάκη τους κρατάει. Τι πας. Περνάει την μπάλα μέσα, Γεωργούτσος γυρίζει, αστοχή. Τριμπάουν αμυντικό του Σαρή, ο οποίος θέλει να τρέξει. Και βλέπουμε εδώ πόσο γρήγορα περνάει το κέντρο, φτάνει στην απέναντι πλευρά. Δίνει στο Μιλωνά. Σαρίς από την αγαπημένη του θέση, όχι. Rebound αμυντικό. Από τους Ντάρι Ντάρι. Πίπας. Ξούλος. Βλέπει την μπάλα και θέλει να ξεκινήσει στο ανοιχτό γήπεδο. Ήταν τζάσμα τον Γασπαράτο που κρατάει. Ψάχνει ελεύθερο συμπέχτη, δίνει στον Καβούλα. Καβούλας. Πέρασε πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Γασπαράτο. 28 όλα και time out από τον Τζάρι Ντάρι. Επιστρέφουμε σε λίγο. Το παιχνίδι προβλέπεται σαρπαστικό. Επιστροφή στο παιχνίδι μας. 28-28 το σκορ. Την μπάλα στα χέρια του Πίπα. Λάθος άμεσα από τους Ντάρι Ντάρι. Κατοχή και πάλι για τους Τζαζ. Για δύο είναι άστοχος. Μάχεται το Γεωργούτσος. Η μπάλα φτάνει στο Λαμπρόπουλο. Παίρνει πάλι μπάλα. Παρίστρησε εκεί ο Λαμπρόπουλος. Πήρε το επιθετικό rebound. Στη Βαχτάκη παίρνει το σύνολο του Γεωργούτσο. Ξούλος. Πίπας για τρεις. Είναι άστοχος, rebound όμως από τον Ξούλο, ο οποίος στο πανταχού παρόν πάει μέχρι μέσα.
Εδώ ζητάει φάουλ, δεν παίρνει κάτι. Λαμπρόπουλος, πάσα του, έφυγε από τα χέρια του Μιλωνά. Ήταν δυνατή και νομίζω αλλοιώθηκε και λίγο η τροχιά της, γιατί βρήκε σε αντίπαλο. Πέρασε, πάει μέχρι μέσα, εδώ μπορεί να του έγινε και φάουλ. Επιστρέφει απ' έξω και παίρνει την μπάλα. Εδώ υπάρχει η παράβαση. Καθώς αυτό που έκανε ήταν αντικανονικό, έτσι. Οι Jazz έχουν και πάλι την κατοχή. Δεσπαράτος, Γεράσιμος. Το στάρια 2. Με καλή καμπύλη δεν θα τα καταφέρει. Μάχες για το rebound. Με τον Λαμπρόπουλο τελικά να κερδίσει την κατοχή. Σε ένα παιχνίδι που έχει κολλήσει στο 28-28 εδώ και περίπου 1,5 λεπτό. Μιλωνά περνάει προς τα μέσα, τάπα στα ίσια, εντυπωσιακή. Αλλά υπάρχει συνέχεια στο παιχνίδι και το καλάθι τελικά από τον επερχόμενο Γασπαράτο. 30-28 για τους Utah Jazz που παίρνουν και πάλι τα ενία στο σκορ. Κλέψιμο και ευνηδιασμός, πολύ ωραία baseball πάσα του Μιλωνά. Γασπαράτος, καλάθι και 32-28. Δεν έχουν άλλο time out να πάρουν οι Νταρι σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Εδώ αν υπήρχε θα ήταν ευεδειγμένη η χρονική στιγμή για να το πράξουν, γιατί έχουν δεχτεί ένα σερί 6-0. Παπα Μιχαήλ. Πίπα. Βγάζει στον Στιβαχτάκη. Πολύ ψηλή η πάσα του Πίπα. Ο Στιβαχτάκης άργησε να το αντιληφθεί. Και όταν έκανε τα πίσω βήματα ήταν αργά. Πάτησε στην πλάγια γραμμή. Συνεπώς η μπάλα είναι και πάλι για τους Jazz, οι οποίοι κάνουν ένα καλό finish από ό,τι φαίνεται στο πρώτο ημίχρονο. Και μπορούν σε αυτή την επίθεση να ξαναπάνε τη διαφορά στο 6-7. Πέρασε, μάλιστα, goal foul, αυτό που λέγαμε, από το Μιλωνά. Στους 6 πάει τώρα και δυνητικά στους 7 αν βάλει την συμπληρωματική βολή. Καλό διάστημα στο match για τους Jazz, οι οποίοι παίρνουν πολλά πράγματα και από το Μιλωνά και από τον Λαμπρόπουλο και από τον Γασπαράτο. Μέσα και η βολή 35-28. Εδώ οι Ντάρι κινδυνεύουν λίγο να χάσουν την επαφή τους. Χρειάζονται σκορ. Και να δούμε με ποια διαφορά θα πάνε οι δύο ομάδες στην ανάπαυλα. Ξούλος το σκέφτηκε για λίγο, δεν το πήρε. Πάει κόντρα σε όλους, πολύ καλή δημιουργία του. Παπα Μιχαήλ από τη γωνία, όχι. Rebound. Είναι ένα τρέκ, θέλουν να εκμεταλλευτούν και τα ομαδικά φάουλ που είναι 5 από την άλλη πλευρά. Γασπαράτος είναι άστοχος. Παπαμιχαήλ στο αμυντικό rebound. Δεν θέλει να τρέξει. Νάτος ο Παπαμιχαήλ, πάει σε αυτό το post-post. Κάνει την κατοχή προς στιγμή. Ξούλος, goal foul. 35-30.31, εδώ πήραν ό,τι περισσότερο μπορούσαν σε αυτή τη φάση. Ουσιαστικά θα ανέβησε τίποτα. Γασπαράτος, Βαγενάς για 3. Όχι, rebound από Τσούλο. Κατάει την μπάλα ο Στιβαχτάκης. Βέζει ο Γιωργούτσο, Ξούλος για 3 για να μειώσει το πόντο. Αέρος αέρος από το σουτ, παραμένει το 35-31.
2 και 3 για το φινάλε του ημιχρόνου. Ένα μακρινό σούτ ίσως από το Γασπαράτο. Τέλος για το πρώτο μέρος. 35-31, γυρίζουμε σε λίγο στο κλειστό της ΕΑΠ. Το πρώτο ημίχρονο εδώ στο γήπεδο της ΕΑΠ είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οι τα Jazz έχουν το προβάδισμα με 35-32, ωστόσο πρόκειται για ένα παιχνίδι με πολλές εναλλαγές στο προβάδισμα και διακυμάνσεις. Πίπας αφήνει στον Ξούλο. Οι δυο τους μαζί με τον Στιβαχτάκη έχουν προκαλέσει τη μεγαλύτερη φθορά στην αντίπαλη άμυνα. Τάπα του Λαμπρόπουλου στα ίσια στον Αποστολόπουλο και τρέχει. Κοιτάξτε εδώ, βάζει το τούρμπο. Κουμπώνει τετάρτη, πέμπτη, έκτη και τελειώνει τη φάση με το layup. 37-32. Φοβερή προσπάθεια από τον Λαμπρόπουλο. Συνδυασμός ξανά και λέει από το Σαρί. 39-32. Την μπάλα στα χέρια του Στιβαχτάκη. Και τώρα ένα σούτ από τη γωνία από τον Ντούλα, είναι άστοχος. Rebound από ποιον? Και η κατοχή περνάει στους Ντάρι Ντάρι. Μπορεί να ακούσει και η κόρνα, ωστόσο η μπάλα είχε βρει Στεφάνη. Βρήκε. Έχει βρει μπάλα στο Στεφάνη καθαρά. Οπότε σωστά η κατοχή δίνεται στους Ντάρι Ντάρι. Άστοχος όμως ο Πίπας. Οπότε πάει στράφει ακόμα μια επίθεση. Και η Τζαζ τώρα επιτίθεται με τον Ελευθέρη Σαρή που περνάει δύσκολη κίνηση. Δεν μπορεί να σκοράρει. Αμυντικό το rebound με το Στιβαχτάκη. Στιβαχτάκης με τον Γασπαράτο στην πλάτη του. Περνάει, πολύ δύσκολη προσπάθεια, αστοχή. Rebound, την μπάλα φτάνει στον Πίπα. Πίπας Λοντζόν, την μπάλα στα χέρια του Ξούλου. Αποστολόπουλο, 4-3. Ο Πίπας, ένα πολύ δύσκολο σουτ, είναι άστοχο, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound. Μπερδέθηκαν ο Πίπας, ο Ξούλος, συγγνώμη, με τον Ντούλα. Και έτσι χάθηκε η κατοχή για τους Ντάρι Ντάρι. Η μπάλα είναι για τους Jazz, οι οποίοι έχουν ακουμπήσει ξανά στη μεγαλύτερη τους διαφορά τους. Είναι 7, τρίτη φορά. Κλέβουν όμως οι Ντάρι Ντάρι και θέλω να φύγουν στο ανοιχτό γήπεδο. Τύπας στο transition επιτίθεται με αυτό το floater, πολύ κακή προσπάθεια από εδώ. Αντώνη Σαρής, πάσα επιδιασμού, φάουλ από τον Πίπα. Και κατοχή για τους Jazz. Αυτό ήταν το δεύτερο ομαδικό φάουλ ή το πρώτο. Νομίζω το δεύτερο. Εκτός αν γράφτηκε πολύ γρήγορα. Είναι ταχύτατος ο κύριος Φραγκούλης στη γραμματεία. Για τρεις ο Μιλωνάς και να το πρώτο διψήφιο προβάδισμα για τους Jazz, 42-32. Ο Μιλωνάς, ο οποίος εδώ είδε ανοιχτό πεδίο, εκτέλεσε και δικαιώθηκε. Πολύ καλό μεστό παιχνίδι από τον Μιλωνά. Στη Βαχτάκης για τον Πίπα, πρέπει να μπει αυτό, δεν μπαίνει όμως. Αμυντικό rebound από τον Καβού, από τον Μιλωνά, τον Μάτια Σα. Έχουμε time out από τους Ντάρι Ντάρι. Γυρίζουμε σε λίγο. Nice.
Επιστρέψαμε για τη συνέχεια. Οι Ντάρι καλούνται να βρουν λύσεις, γιατί έχουν δεχτεί ένα εφημερίδιο στα 0 και για πρώτη φορά βρίσκονται στο μείον 10. Τώρα κερδίζουν ένα φάουλ με τον Παπαμιχαήλ, ο οποίος μάλιστα στη συνέχεια πετώντας την μπάλα το έβαλε κιόλας, αλλά φυσικά το φάουλ είχε δοθεί χαμηλά. 6 και 45 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Και στο δεύτερο ημίχρονο οι Ντάρι έχουν καταφέρει, οι Γίτα Τζα, συγγνώμη, έχουν καταφέρει να βάλουν μεγάλα σουτ και πλέον προηγούνται με 10. Ξούλος. Σουτάρει για 3. Ούτε αυτό. Rebound από τον ίδιο. Μακρινό rebound. Και ο Παπαμιχαήλ βρίσκει τον Αποστολόπουλο. Πολύ ωραία. Πάσα κλειδί από τον Παπαμιχαήλ στον ξεχασμένο κάτω από τη ρακέτα Αποστολόπουλο, ο οποίος μειώνει 8. Σουτάριος Άρης για 3, είναι άστοχος. Rebound από τον Λαμπρόπουλο που κοιτάξτε εδώ. Έκανε ένα εντυπωσιακό μπλονζόν για να σώσει την κατοχή. Εν τέλει η μπάλα είναι για τον Τζαζ με τον Τσού, για τον Ντάρι Τζαζ. Ο Τσούλος πέρασε, έκανε λάθος. Σαρίς πέρασε, δύσκολο το turnaround, άστοχο, rebound αμυντικό και η μπάλα φτάνει στα χέρια του Σεβαχτάκη. Σεβαχτάκης ο οποίος περνά το κέντρο και εκτελεί για 3, μάλιστα, 42-37. Να οι Ντάρι που αντιστέκονται, να οι Ντάρι που δεν τα παρατάνε. Μια ομάδα refuse to lose. Λευτέρη Σάρης για 2, τάμπα από το Σεβαχτάκη. Αλλάζει και πάλι μορφή το παιχνίδι. Μπαίνουμε σε άλλη διάσταση. Ξούλος, αν σκοράρουν εδώ μειώνουν στο σουτ. Και πράγματι 42-39. Απαντούν με ένα δικό τους 7-0 Ντάρι και κάνουν και πάλι το παιχνίδι derby. Επιστρέφουμε σε λίγο για ένα μάτς που πάει για Grand Guignol. Οι Ντάρι απάντησαν με το ίδιο νόμισμα, θα έλεγε κανείς, τους Utah Jazz, και από εκεί που βρίσκονταν στο μείον 10 με ένα επιμέρους 7-0 των Jazz, ήρθε αντίδραση ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με ένα 7-0 των Ντάρι, και πλέον το παιχνίδι είναι στους 3 πόντους. Αντώνης Σαρίς βγάζει έξω, Δασπαράτος. Πολύ δύσκολη προσπάθεια και καταφέρνει με το ταμπλό να την τελειώσει σε μια φάση που δεν πήρε και το καλύτερο σουτ που θα μπορούσε, αλλά δικαιώθηκε. 44-39, Πίπας. Πάει με το ταμπλό, δεν θα τα καταφέρει, μάχη το Γεωργούτσος, κερδισμένος ο Αντώνης Σαρής. Αμυντικό φάουλ από τον Ξούλο, σωστά. Δεν είχε στηθεί, ήταν σε αμυντική ανισορροπία. Και ας διαμαρτύρεται, είναι σωστό το σφύριγμα. 4-29. Για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Γασπαράτος για τον Καβούλα. Βάζει την μπάλα χαμηλά, πολύ ωραία πάσα από την πλάτη για τον Γασπαράτο. Επιτίθεται στην κλωσά, δεν θα τα καταφέρει. Ο ίδιος εκεί δίνει μάχη, τελικά ο Πίπας κερδίζει. Και κοιτάξτε εδώ πόσο γρήγορα φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Πατάει γερά και προστατεύει την μπάλα. Αλλά δεν καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Καβούλα για τον Αντώνη Σαρή. Είναι καλός αμυντικός, βλέπετε εδώ πως κολλάει πάνω του. Τώρα λάζει στο μαρκάρισμα. Σαρίς, εντυπωσιακή προσπάθεια. Τους έβαλε όλους μέσα στο καλάθι και με αυτό το pivot κατάφερε να απεμπλακεί από τον προσωπικό του αντίπαλο και να σκοράρει για να στείλει και πάλι την ομάδα του σε λεφτά. Ο Μιχαήλ πέρασε, αλλά βρήκε τείχος από την εξαιρετική άμυνα Αντώνη Σαρή και Νίκου Μιλωνά. Η κατοχή περνάει και πάλι στο Τζαζ, που μετά το time out βρίσκουν τη δική τους απάντηση και το συν 3 γίνεται συν 7 και μπορούν να το διαβρύνουν κι άλλο και να το πάνε εκεί που ήταν στο maximum, δηλαδή στο συν 10 με τρίποντο συν 9. Δασπαράτος
ζητάει μέσα ο Γεράσιμος Γασπαράτος. Μιλωνάς, όπως, και, όπως νωρίτερα, έτσι και τώρα. Ντεζαβού. 49-39, ξανά η διαφορά, πάει στις 10 με τρίποντο του Μιλωνά. Σιβαχτάκης πέρασε, δεν μπόρεσε να πάρει το maximum, παίρνει όμως το φάουλ και θα πάει στις βολές. Ωραία προσπάθεια από τον Σιβαχτάκη, ο οποίος έχει βάλει το καλάθι του ένα buzzer beater απέναντι στους Eagles που θα μνημονεύεται για χρόνια στην μεγαλύτερη φετινή νίκη νομίζω τον Ντάρι Ντάρι, έτσι όπως είχε εξελιχθεί εκείνος ο αγώνας απέναντι σε μια ομάδα άμεσα ανταγωνίστρια για την οκτάδα. Και κάνει και σήμερα πολύ καλό παιχνίδι, ασχέτως αν εδώ σπατάλησε την πρώτη βολή. Και ένα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Η διαφορά θα πέσει τώρα στο μονοψήφιο. Θα πάει στους 9. 49-40 με τον Αντώνη Σιβαχτάκη. Μιλωνάς είναι σε πολύ καλή βραδιά σήμερα. Βγάζει τον Γεράσιμο Γασπαράτο. Πάει για κάτι εξειδικευμένο. Τον σκέπασε ο Γεωργούτσος και έβγαλε την άμυνα. Σούλος για το Σιβαχτάκη. Και τώρα στη Βαστάκη στη γωνία. Δίπλωσε η άμυνα πάνω του. Στη Βαστάκη πολύ ωραία πάσα για τον Γεωργούτσο. Άτσαλο, άγαρμο, ατσούμπαλο τελείω που θα έλεγε κανείς. Και γρήγορα ο Καβούλας θέλει να εφνιδιάσει. Βγάζει έξω, Μιλωνάς και αυτό. Όχι, η μπάλα περνάει εκτός. Είναι για τους Ντάρι Ντάρι. Χειροκρατεί ο Στεργίου από πάντο. Ο Στεργίου, ο οποίος αν υπήρχε στο ρόστερ τον Ντάρι Ντάρι, θα βλέπαμε μια τελείως διαφορετική ομάδα. Όσο έπαιζε μέχρι να τραυματιστεί ήταν χάρμα οφθαλμών, αλλά ήταν ο μεγάλος άτυχος της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Σούλος, βηματάκια προς τα πίσω, το σκέφτηκε να το πάρει, τελικά παίζει ορθολογικά με τον Αποστολόπουλο. Στη Βαστάκη για τους δύο, κακό το σούτ, προσπάθησε ο Γεωργούτσος. Μπαλαντζάζ. Τελευταίο δίλεπτο του τρίτου δεκαλέπτου. Θυμίζουμε νωρίτερα 51-36 επικράτησαν οι Μπαρκελώνα των Think Digital. Βαγενάς για 3 με ταμπλό αστοχή, rebound από Γεωργούτσο. Ίσως πρέπει να επενδύσουν λίγο στους δύο σέντερ, τον Αποστολόπουλο και τον Γεωργούτσο, και να τους τροποδοτήσουν περισσότερο. Δηλαδή αυτό το σχήμα με τα δύο βαριά κορμιά και τον Αποστολόπουλο και τον Γεωργούτσο φαίνεται ότι τουλάχιστον στο κομμάτι του rebound αποδίδει. Το θέμα είναι να περάσει λίγο περισσότερο η μπάλα μέσα, γιατί βλέπουμε να φλιαρούν οι περιφερειακοί και γι' αυτό τον λόγο τώρα βγαίνει για να πάρει μερικές ανάσεις ο Ξούλος, ο οποίος ήταν πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο όμως δεν έχει ανάλογη εικόνα. Πίπας κοντά του, ο Μιλωνάς σκρινάρει, ο Αποστολόπουλος πήγε να περάσει εντυπωσιακή πάσα ο Πίπας, αλλά έκλεψε εξίσου εντυπωσιακά ο Μιλωνάς, που είναι καλός αμυντικός. Γασπαράτος το σκέφτηκε, πέρασε την μπάλα τελικά στο Γεράσιμο Γασπαράτος, φάουλ βολές. Αυτό που λέμε ότι πρέπει να κάνουν, δηλαδή οι Ντάρι Ντάρι αν θέλουν να γυρίσουν το παιχνίδι, το κάνουν εδώ οι Jazz, περνάνε δηλαδή την μπάλα, σημαδεύουν το mismatch, που εδώ είχε ξεκάθαρο ο Γασπαράτος, δεν μπόρεσε να πάρει το maximum, πάει όμως στη γραμμή. Μέσα επρόκειται, καλό στερβολόν ο Γεράσιμος Γασπαράτος, πρώην παίκτης των Bolden Light. Έξω η δεύτερη, αμυντικό το rebound από τον Αποστολόπουλο. Λειτουργούν τα block out και τώρα ο Πίπας με την μπάλα στα χέρια. 1-13. Πηγαίνει για ένα strip ψηλά ο Αποστολόπουλος, αλλά τώρα απομακρύνεται και πάει ο Γεωργούτσος να βοηθήσει. Πίπας κρατάει, μπάλα στον Παπαμιχαήλ. Δύσκολο εγχείρημα, τελικά θα βρει ένα ελεύθερο σούτ, ο Παπαμιχαήλ θα το χάσει. Rebound όμως επιθετικό. Νέα επίθεση για τους Ντάρι Ντάρι. Τώρα η μπάλα περνάει μέσα στον Αποστολόπουλο, ο οποίος γυρίζει και σκοράρει. Επιτέλους μια σωστά εκδηλωμένη επίθεση. Διάβασα καλά την άμυνα. Η μπάλα πέρασε στον
στο ψηλό και εκείνος με ωραίο hook τελείωσε τη φάση. Γασπαράτος το σκέφτηκε, δεν το πήρε, θα αλλάξει απόφαση, θα πάει προς τα μέσα, βγάζει στην άμυνα ο Γεωργούτσος και τώρα τελευταία επίθεση του δεκαλέπτου είναι για τους Ντάρι Ντάρι. Έχουν να δώσουν και ένα φάουλ οι Τζαζ. Τύπας, κοντά του ο Καβούλας, ξοδεύει σωστά το φάουλ, αν και τράβηξε με υπερβάλλοντα ζήλο το χέρι του αντιπάλου, αλλά στα όρια που να μην αναβαθμιστεί σε αντιαθλητικό. (Συσχελίδι) 50-42 το σκορ, ενώ να ενημερώσουμε ότι την ίδια στιγμή τότε να μάτισε City 0-1, προβάδισμα για τη City με γκολ του Χάλαντ από αυτή την πρώην. Πίπας 8-7, πλέον δεν έχουν να δώσουν φάουλ. Καλή άμυνα μέχρι εδώ, ο Πίπας κλείστηκε και έγκλεψαν. Καβούλας την πέταξε και δεν μπόρεσε να σκοράρει. Μπορούσε να προχωρήσει και ένα δυο μέτρα, γιατί έμενε χρόνος την ώρα που αποφάσισε να την πετάξει. Δεν είχε πλήρη αντίληψη του χρόνου. Ολοκληρώνεται έτσι το τρίτο δεκάλεπτο. 50-42, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Επιστρέφουμε για ένα μάτς που προμηνύεται συναρπαστικό. Επιστρέψαμε. Τελευταίο δεκάλεπτο στο γήπεδο της ΕΑΠ. Η μπάλα στο χέρι του Βαγενά. Βαγενάς εκτέλεσε και το έβαλε. Το πρώτο καλάθι εντός παιδιάς του Βαγενά είναι γεγονός για να πάει και πάλι διαφορά στους 10. Αυτό είναι το maximum της διαφοράς. Δεν είναι πρώτη φορά βέβαια που πάει εκεί. Εδώ ο Παπαμιχαήλ πάει σε κάτι απονεννοημένο και αστοχή. Εκτός ρεπερτορίου. Βαγενάς. Προσπαθεί ο Λαμπρόπουλος, κλέβει ο Πίπας. Έχει δεχτεί χτύπημα στο πρόσωπο ο Παπαμιχαήλ. Δείχνει να πονάει στο σαγόνι, αλλά είναι γερός κάρι ο Παπαμιχαήλ. Είναι παλικάρι. Εξού και το όνομα ο Μιχαήλ. Ο Πίπας θα επαναφέρει. 9-22 για το φινάλε. Πίπας. Θέλει στον Τούλα. Πίπας και πάλι. Βρήκε λίγο χώρο και εκτέλεσε, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ψηλότερα όλο από στο Λόπουλο. Αυτές τις φάσεις πρέπει να τις τελειώνει. Τουλάχιστον παίρνει το φάουλ σε δεύτερο χρόνο και θα πάει στη γραμμή για βολές. Και 58 για το φινάλε ενός πολύ σημαντικού αγώνα για την Master League, στην προσπάθεια που κάνουν οι δύο ομάδες να μπουν στα play-off. Αυτός είναι πλέον ο μεγάλος στόχος. Master League που από τις 10 ομάδες οι 8 μπαίνουν στα play-off. Από την άλλη η development έχει διαφορετικό format. Οι 6 πρώτες μπαίνουν στα play-off, το 7-10 παίζει play-in. Γιατί είναι και περισσότερες ομάδες. Βαγενάς πέρασε πολύ κακό το τελειωμά του. Λόξο κοιτάει το διετή για φάουλ. Αποβολή. Αποβολή το Βαγενά. Ο κύριος Φλέγας τον απέβαλε στα βροχοπιά του. Λάζαρος Φλέγας. Πώς? Λάζαρος Φλέγας. Αλεντζάρ, πέσει τη σειρά Ισκαή. Παραπάκ. Αλεντζάρ. Ο Βαγενάς τουλάχιστον δέχτηκε με χιούμορ την αποβολή.
Μιχαήλ πάντως πέταξε τις δύο βολές στον κάλαθο των Αχρήστων. Με την μπάλα, κρατάει. Πάει προς τα μέσα, καλάθι. Πολύ ωραίο καλάθι, 52-44. Σαρίς απαντάει. Αντώνη Σαρίς, έχεις πολύ ψηλής κλάσης. Κάνει τις κορφαλίδες, 44-44. Ωπα, ο Μιχαήλ κλέβει ο Καβούλας. Λαμπρόπουλο που επέστρεψε στο ματς και τώρα ο Λευτέρης Σαρίς για το συν 13. 57-44, αυτό ήταν μεγάλο σουτ. Ίσως φανεί καθοριστικό. Πρώτη φορά στο 13. Η Τζαζ, μπάλα στη γωνία, στη Βαστάκης, πέρασε. Φάουλ χαμηλά κερδίζει στη Βαστάκης από τον Κόσκα που πέρασε και πάλι στο παιχνίδι. Τίπας διεμβόλυσε την άμυνα αλλά δεν μπορεί να σκοράρει. Αποστολόπουλος είναι εκεί, δίνει ομυρικές μάχες, πέφτει, κρατάει την μπάλα και τελικά κερδίζει και την κατοχή με το πείσμα του. Εδώ ο Αποστολόπουλος, πολύ μαχητικό παιδί. Μπράβο του. Γυρίζει μέσα, 57-46, δείχνει να μετατρέπεται σε μια σταθερά που μπορεί να μπορούν από αυτήν να αντλήσουν πόντους, αλλά ο Σαρίς είναι ακαταμάχητος. Ώρες θυμίζει και Τρικνάν. 59-46 από τον Αντώνη Σαρή. Στη Βαστάκη για 3, δεν μπορεί. Εδώ ήταν μια καλή ευκαιρία να πέσει διαφορά και ήταν παντελώς σε μαρκάριστος. Αντιθέτως τώρα οι Jazz έχουν την μπάλα δική τους και την ευκαιρία να αυξήσουν τη διαφορά. Καβούλας για 3, airball. Χειροκρότημα παρόλα αυτά από τον πάγκο, ενθαρρύνουν την επιλογή του συμπαίκτης. Τσίπας κράτησε, κλείστηκε, έβγαλε έξω. Παπαμιχαήλ για το Σιβαχτάκη. Σιβαχτάκης πέρασε στον Αποστολόπουλο και πάλι ο Σιβαχτάκης με τον Καβούλα. Δεν έχει μείνει πολύ χρόνο, εκτελεί, όχι. Έτσι δεν γίνεται δουλειά για τον Ζαριντάρη. Κερδίζει ο Λαμπρόπουλος. Ο Γεωργούτσος ετοιμάζεται να περάσει. Ο coach Στεργίου ανακατεύει την τράπουλα προσπαθώντας να σώσει ό,τι σώζεται. Με ένα μονάχα στο καρέ. Να σώσει οτιδήποτε. Λαμπρόπουλος με χέρι αλφάδι βάζει για τις δύο βολές.
Τσίπας. Εκτελεί αστοχή. Rebound του Σαρή. Πήγε να κλέψει ο Πίπας. Κράτησε ο Σαρή. Δεν παίρνει κάτι. Εδώ κλέβει όμως ο Καβούλας. Μαχητικότατος. Ψυχάρα. Σαρή. Ο Λευτέρης αρέσει στα για 2 αστοχή. Rebound από το Συμμαχτάκι. 5 και 18. Ευθυδιασμός με Ξούλο. Layup για το 61-48. Να μια λύση από τον Ξούλο, ο οποίος επανέρχεται μετά από ώρα στο σκοράρισμα. Λευτέρης Αρής περνάει την μπάλα στον Λαμπρόπουλο. Από εκεί στον Καβούλα. Πέρασε ο Καβούλας. Πάσα έξω. Περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Για να δούμε. Υπάρχει βενζίνη στο ντεπόζιτο. Υπάρχει άμμο στην κλεψίδρα. Για τους νταρι-νταρι. Δύσκολο θα πω εγώ. Αλλά έχουν δει πολλά τα ματάκια μας. Πάμε λοιπόν να δούμε. 4 και 50 για το φινάλε. Διαφορά στους 13. Μπάλα Τζαζ. Τώρα θέλουν σκορ εναγωνίως. Η Ντάρι Ντάρι. Του Ντάρι στο Βαστάκι. Έτσι δεν γίνεται. Πολύ κακό το σούτ στο Βαστάκι που έχει κουραστεί. Έχει καταναλώσει πολύ ενέργεια στο παρκέ. Στο σημερινό παιχνίδι. Έχει παίξει σχεδόν όλο το μάτι. Λευτέρης Αρής. Περνάει, κλείστηκε. Τι έβαλε. 63-48. Απίστευτη προσπάθεια από τον Λευτέρη Σαρή. Ίσως το ομορφότερο. Αν αναλογιστούμε και τη δυσκολία, το πιο δύσκολο καλάθι του παιχνιδιού από τον Λευτέρη Σαρή. Έχασαν στη συνέχεια ένα εύκολο layout. Ο Καβούλας αποσύρεται. Στο παιχνίδι επιστρέφει ο Κασπαράτος. Ελεύθερο τρίποντο στη γωνία, είναι άστοχο από το Μιλωνά, ο οποίος όμως έβαλε αυτά που έπρεπε όταν έπρεπε. Γασπαράτος για 3. Τετέλεστε. 66-48. Και πλέον τα πάντα έχουν κριθεί στο κλειστό της ΕΑΠ. Η Ντάρι Ντάρι, η Ζήτα Τζάζ, συγγνώμη, θα πάρουν μια πολύ σπουδαία νίκη. Η Ντάρι Ντάρι πάλεψαν πάρα πολύ το παιχνίδι για 3 δεκάλεπτα. Όταν μείωσαν τη διαφορά στους 3, 42-39, πολλοί πίστεψαν ότι μπορεί να κάνουν τη ζημιά στους Τζαζ. Όμως οι Τζαζ αποδεικνύουν ότι συνολικά μέσα στη χρονιά είναι καλύτερη ομάδα. Φάουλ κερδίζει ο Κασπαράτος από τον Ξούλο, ο οποίος βρέθηκε σε αμυντική ανισορροπία και ουσιαστικά ήταν καταδικασμένος να κάνει αυτό το φάουλ, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Περνάει, βγάζει έξω, ακόμα ένα ελεύθερο σουτ. Τώρα γεννάνε και τα κοκόρια του. 69-48 από τον Γασπαράτο. Η διαφορά σίγουρα που έχουμε αυτή τη στιγμή, μπορώ να πω ότι δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα των δύο ομάδων. Οι Ντάρι Ντάρι δεν αξίζουν να χάσουν για 20. Αλλά η Τζαζ είναι μια ομάδα που άπαξε και βρει ρυθμό. Τελείωσε. Έχει χτυπήσει τώρα στο Βαχτάκης.
Κάποιος τον βρήκε με τον αγώνα αθελά του, αλλά... Κακός χειρισμός της μπάλας, Λαμπρόπουλος και αυτό 72-50. Jazz on fire. 22 πόντους σε 8 λεπτά και έχουν δεχτεί μόλις 8. Ο Ντούλας βάζει τα λάθη. 72-52. Χειροκροτούν οι λιγοστοί οπαδοί των Ντάρι Ντάρι που βρίσκονται στην κερκίδα. Γασπαράτος, πάσα έξω και πάλι ο Γασπαράτος δεν εκτελεί. Το σούτ για 2, έξω από το σαρί, επιθετικό το rebound. Λαμπρόπουλος, Γασποράρι, τι πεφταράς είναι αυτός, 74-52. Στην άλλη πλευρά έχει φύγει πρώτος ο Γασπαράτος. Δεν θα επιλέξει να του περάσει την μπάλα μιλωνά. Αντιθέτως πηγαίνει ο Λαμπρόπουλος για ένα λέει από τον δεξί διάδρομο. Ο Λαμπρόπουλος ο οποίος έχει κάνει φοβερό παιχνίδι. 76-52, τα πάντα έχουν κρυθεί. Η μπάλα στον Παπαμιχαήλ. Ξούλο για τον Γεωργούτσο, που είχε την μπάλα από τα χέρια, ήταν και λίγο δυνατή η πάσα του Ξούλου. Τώρα ζυγίζει πολλά κιλά η μπάλα για τον Ντάρι Ντάρι και η ψυχολογία δεν είναι με το μέρος τους, αλλά το ξαναλέω, η διαφορά 24 πόντων δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού. Ψαρίς, απλά να περάσει ο χρόνος. Πιθανόν ο Λαμπρόπουλος θα εκτελέσει, ναι. Μέσα και αυτό. Μα τι κάνει, τι κάνει σήμερα. 79-52. Δεν ξέρω αν θα κάνουν επίθεση Νταρινταρι. Θα κάνουν επίθεση. Στη Βαχτάκης, ωραία πάσα από τον Μιχαήλ. Βγάζει έξω. Ντούλας θα πάρει το τελευταίο σουτ. Θα στοχίσει. Και νομίζω ότι κάπου εδώ δεν θα έχουμε κάτι άλλο. Τέλος αγώνα, 79-52. Καλό βράδυ από το Προμηθέας Park. Γεια και χαρά!